Συνεχίζονται τριγμοί στο κυβερνητικό στρατόπεδο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Με το Μάκη Βορύδη να χαρακτηρίζει υποχώρηση την επιλογή του να απέχει και να επιχειρηματολογεί δημοσίως για την αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει αντισυνταγματικότητα. Ότι για να μπορέσει να περάσει ο νόμος, χρειαζόμαστε έναν διαφορετικό ορισμό της οικογένειας. Και αυτό ίσως είναι και το μεγαλύτερο ζήτημα. Ο Πρωθυπουργός δίνει λοιπόν ένα δρόμο. Εγώ ακολουθώ αυτόν τον δρόμο. Ο Πρωθυπουργός δεν μου θέτει αυτό το θέμα. Ακούστε τώρα τι μου λένε. Ενώ δεν το θέτει το θέμα ο Πρωθυπουργός, να πάω εγώ να παραιτηθώ. Κάνατε και εσείς ένα βήμα πίσω, λέτε. Αλήθεια είναι αυτό. Η ανοχή του Πρωθυπουργού απέναντι στο Μάκη Βορύδη ανοίγει το παράθυρο και για άλλα όχι στο γαλάζιο στρατόπεδο. Ανάμεσα σε αυτούς που σταθμίζουν την απόφασή τους είναι ο Υφυπουργός Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Κελέτσης, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κώστας Κυρανάκης. Η απόφαση μου είναι σίγουρα να μην το καταψηφίσω. Δεν έχω αποφασίσει μεταξύ αποχής και υπερψήφισης, αλλά σίγουρα δεν θα καταψηφίσω. Πρόσφατα είδαμε και διαφωνίες από πρώην υπουργούς, όπως ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Άγγελος Συρίγος και ο Γιάννης Οικονόμου. Η στάση που θα κρατήσουν οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, όπως λένε κυβερνητικές πηγές, θα αξιολογηθεί στον επόμενο ανασχηματισμό. Δεν το διαχωρίζω. Υπουργός ή υφυπουργός μπορεί να μην είσαι στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά δεν πάβεις να είσαι στην κυβερνητική πολιτική. Το βαθμό της πειθαρχίας τον ορίζει ο Πρωθυπουργός. Το δικαίωμα πολιτικού γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια φαίνεται να διχάζει και την κοινωνία, καθώς σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB για το Open, το 48,7% των πολιτών συμφωνεί, ενώ σχεδόν το ίδιο ποσοστό, το 48,2% διαφωνεί. Η χειρό όχι λένε οι πολίτες στην τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, με το 64,8% των πολιτών να διαφωνεί, έναντι του 30,1% που συμφωνεί. Παρακαλώ. Στο μεταξύ, το ζήτημα συνεχίζει να δίνει τροφή για κριτική προς την κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η παρακαταθήκη της όλης συζήτησης θα είναι το μήνυμα ισχύως που έστειλε η ομάδα στην οποία ακουμπά και ο κύριος Πλεύρης εντός της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη, και το πρωτοφανές πολιτικό προηγούμενο να υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι μπορούν να μην ψηφίσουν νομοσχέδια.